Καλούδη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Σας, τι κάνετε? Είσαι καλά? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Πού είσαι, στα Χανιά? Στα Χανιά, ναι, μόλις τελειώσαμε την προπόνηση. 35 βαθμοί, πόσους έχει? Εντάξει, 35 έχει, αλλά είμαστε καλά. Καλύτερα τουλάχιστον από πάνω. Είναι μια χαρά, έτσι καλά. Είναι. Είναι. Καλά είναι, καλά είναι. Ευλογημένος τόπος η Κρήτη. Είναι και ωραίος τόπος, είναι πολύ όμορφο. Η αλήθεια είναι, μιλάμε και λέμε, Καλούδη, για την Παναχαϊκή. Ότι είναι μια ευχάριστη έκπληξη το πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι αδικούμε τη δική σου την ομάδα, τον πολύ νεανικό ΑΟ Χανίων Κισαμικό, γιατί είναι η ένωση των δύο ομάδων εκεί της περιοχής, που με πολύ νεαρό προπονητή, το γιο του κ. Πετράκη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έχει και κρατήσει το αίτητο. Έχετε νομίζω δύο ισοπαλίες και δύο νίκες στη σεζόν. Ναι, δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, ακριβώς. Και με ένα ρόστερ το οποίο είναι, νομίζω, εντελώς καινούριο. Σχεδόν. Από πέρσι έχουν μείνει 4 παιδιά. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε καινούργιοι φέτος στην ομάδα. Mm. Φτιάχνουν εδώ πέρα οι άνθρωποι της διοίκησης, φτιάξανε φέτος από την αρχή του καλοκαιριού κάτι καινούριο. Mm-hmm. Το οποίο σιγά σιγά έχει δέσει ήδη και σιγά σιγά αρχίζει και δυναμώνει, πιστεύω. Mm. Φαίνεται κιόλας αυτό στο γήπεδο. Ναι. Και είμαστε νομίζω πολύ καλά, γιατί έχουμε τους ανθρώπους διοίκησης πολύ κοντά μας. Προσέχουν την ομάδα εδώ πέρα και είναι όλα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ναι. Βέβαια είναι λίγο περίεργο για τα ελληνικά δεδομένα ότι η ομάδα σας εμπιστεύτηκε ένα πολύ νεαρό προπονητή. Δεν έχει κλείσει ούτε τα 30 ο Γιώργος ο Πετράκης. Ναι. Παρ' όλα αυτά του δόθηκε η δυνατότητα να δουλέψει στη δεύτερη κατηγορία. Ναι, τον εμπιστευτήκανε και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν δικαιωθεί και οι άνθρωποι της διοίκησης από τον προπονητή μας. Φυσικά εμπιστευτήκανε και νεαρά παιδιά. Ναι. Εμπιστευτήκανε και νεαρά παιδιά. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι όλοι ευχαριστημένοι από αυτό που βλέπουν και ο κόσμος της ομάδας, γιατί τα Χανιά έχουν εδώ πέρα πολύ κόσμο. Σας έχει αγκαλιάσει, αυτή την ένωση των δύο ομάδων, την καινούργια προσπάθεια αυτή? Ναι, την έχουν αγκαλιάσει φυσικά. Έρχονται στο γήπεδο, είναι κοντά μας και στα εντός και στα εκτός, όσο μπορούν να έρχονται. Και είμαστε όλοι μαζί. Τώρα σε ποιο γύρο στα περιβόλια παίζετε? Στα περιβόλια παίζουμε. Τις πρώτες αγωνιστές παίξαμε στο Ρέθινο, γιατί τα περιβόλια είχαν κάποια θέματα. Ναι. Και από εδώ και πέρα, τώρα το Εντικυριακή που παίζουμε με τη Βέρε, θα πάμε στα περιβόλια. Μάλιστα. Τελευταίο μάτς για τον Κισαμικό ήταν αυτό κόντρα στην Παναχαϊκή, που είναι ο αντίπαλος του Άρη, ο επόμενος του Σάββατο στο πρωτάθλημα. Η ομάδα σου, από ό,τι μάθαμε, γιατί δεν είδαμε το παιχνίδι, έπαιξε αρκετά καλά και ίσως θα δικαιούσασταν και κάτι παραπάνω σε αυτό το παιχνίδι. Ακριβώς. Όχι, ακριβώς έτσι είναι. Παίξαμε πολύ καλά. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία ήταν και αυτή αίτητη. Ήταν στις πρώτες θέσεις και πήγαμε εκεί πέρα. Δεν είχαμε να φοβηθούμε κάτι. Με το πλάνο μας, αυτό που μας είχε πει ο προπονητής, αυτό που δουλέψαμε όλη τη βδομάδα. Και νομίζω ότι αν κάποιος κάτσει και δει τις φάσεις που έκαναν οι δύο ομάδες, νομίζω ότι ήμασταν αυτοί που, αν κάποιος έπρεπε να κερδίσει, θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει εμείς. Ναι. Τι εικόνα αποκόμισες από την Παναχαϊκή, την έζησες τώρα από πρώτο χέρι, έχεις πολύ πρόσφατο δείγμα γραφής και γι' αυτό σε ρωτάμε. Τι ομάδα είναι δηλαδή, τι θα δούμε το Σάββατο εδώ? Πολύ καλή ομάδα, και αυτή μέσα έχει πολλούς νεαρούς παίκτες. Ναι. Έχει φυσικά και πιο πολύ εμπειρία από ό,τι είχαμε εμείς. Ναι. Όπως είναι ο Φωτάκης, και μπορούν, ας πούμε, και να ανταπεξέλθονται πιο εύκολα. Ναι. Δεμένη ομάδα, καλό ποδόσφαιρο, έχουν και τον κόσμο τους. Εντάξει, νομίζω θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι την Κυριακή. Βασίζονται δηλαδή περισσότερο στην αθλητικότητα, στα τρεξίματα και στον νεανικό ενθουσιασμό. Είναι ομάδα που έχει πολλά τρεξίματα, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και το ξέραμε και εμείς αυτό. Όπως και εμείς είμαστε ομάδα που έχουμε πολλά τρεξίματα. Και φυσικά πολύ νεανικός ενθουσιασμός. Και παίζουν και καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Βέβαια, ενδεχομένως να διαφοροποιήσουν λίγο την τακτική τους, γιατί έρχονται να παίξουν. Ναι, σίγουρα, γιατί παίζουν και με τον Άρη στο Βικελίδης, αυτό είναι λογικό. Ναι. Πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι? Ο Άρης έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα, αυτό το 4 στα 4, μάλιστα με μια πολύ σημαντική νίκη ανατροπή το Σάββατο, ναι, κόντρα στον Εργοτέλη, που του δίνει πολύ μεγάλη ψυχολογία. Φυσικά, εντάξει, βλέπω ότι φέτος τα πράγματα είναι πιο σοβαρά στον Άρη. Ναι. Από ό,τι πέρσι, έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ναι. Έτσι βλέπω. Έχει μια πολύ καλή ομάδα, παίκτες με πολύ εμπειρία στη βιταθνική. Νομίζω ότι δεν θα έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα όπως είχε πέρσι για την άνοδο, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει φέτος σχετικά εύκολα. Ναι.
Την Παναχαϊκή τη βλέπεις να φτάνει μέχρι το τέλος ή πιστεύεις ότι είναι από τον ενθουσιασμό τώρα αυτό το καλό ξεκίνημα και εντάξει δεν έχει παίξει κάποιο πολύ δύσκολο μάτς? Πιστεύω ότι αν τα παιδιά συνεχίσουν έτσι όπως είναι και παίζουν αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζουν και έχουν δύναμη, εγώ πιστεύω, δεν γνωρίζω κάτι βέβαια σε αυτό, ναι. Γιατί όχι να το πιστέψουν, δεν τους απαγορεύει κανείς. Ναι, καλά, αυτό εννοείται, ναι. Πάντως ήδη έχει δημιουργηθεί ένα γκρουπ ομάδων, είναι ο Άρης, είναι ο Όφη, είναι η Παναχαϊκή, είναι η Δόξα, αυτές βλέπεις και εσύ να πρωταγωνιστούν? Εντάξει, φυσικά, ναι, υπάρχουν ομάδες που από το όνομα και μόνο είναι δυνατές, αλλά αυτό δεν αρκεί γιατί, όπως είπαμε πιο πριν, και εμείς είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε για πρώτη θέση, δεν είναι ο στόχος μας αυτός, αλλά μέχρι στιγμής πάμε πολύ καλά και εντάξει, πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε ψηλά. Και έρχεστε και σύντομα στο κλειά της Βικελίδης, η ομάδα σου. Την άλλη εβδομάδα. Ναι. Ναι. Εντάξει, για σένα δεν είναι η πρώτη φορά που επιστρέφεις στο γήπεδο, είσαι παιδί όχι, του Άρη. Όχι, έχω παίξει και με τον Λαγκαδά, εντάξει, ναι. Έχω ξαναπαίξει και αντίπαλο, έχω παίξει και στο Βικελίδης, ναι. Ξέρω πώς είναι. Έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή τώρα δύο παιχνίδια στο γήπεδο του. Έχει την ευκαιρία να κάνει με δύο νίκες, να διευρύνει το αίτητό του πριν αρχίσουν τα δύσκολα παιχνίδια. Έχεις παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι του Άρη φέτος ή δεν κατάφερες? Παρακολούθησα το τελευταίο με τον Εργοδέλη. Α, το είδες από κοντά ή... Όχι, από κοντά δεν το είδα, το είδα μετά σε μαγνητοσκόπιο από το Ιντερνετ. Ναι. Τι εντύπωση αποκόμισες? Τρελό παιχνίδι, λέω. Τρελό παιχνίδι, εντάξει, ήξερα και τον Εργοτέλη ότι παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί έχουμε παίξει και με τον Εργοτέλη. Ναι. Ομάδα ο Άρης που δεν τα παράτησε. Πολύ, ναι. Πολύ καλό στοιχείο αυτό. Έδειξε τη δυναμική του και εντάξει. Για να γυρίσουμε λίγο στην Παναχαϊκή, ξεχώρισε κάποιο παίκτη που θα πρέπει και εμείς να έχουμε λίγο να εστιάσουμε το Σάββατο ή είναι γενικότερα το σύνολο που πρέπει να προσεχθεί? Νομίζω ο κύριος Μοχλός της Παναχαϊκής είναι στο κέντρο, ο Φωτάκης που παίζει. Ναι. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής και γνωστός στα αλληλικά γήπεδα. Εντάξει, ναι, φυσικά. Και από εκεί και πέρα οι Παναχαϊκοί τρέχουν πολύ τα παιδιά. Αυτό είναι για μένα το κύριο στοιχείο της, είναι ότι τρέχει πάρα πολύ. Ναι. Τρέχουν τα παιδιά. Θεωρείς ότι στον Άρη η μεγάλη διαφορά είναι το κέντρο του σε σχέση με πέρσι? Γιατί είσαι και πολλοί λένε, και ναι, επειδή ακριβώς είναι και η θέση σου, πολλοί λένε ότι αυτή η τριάδα παιχτών που εναλλάσσατε, βέβαια παίζουν οι δύο από τους τρεις συνήθως, Μουμίνι, Τζόγλου και Νίκιτς, είναι που τον διαφοροποιεί αρκετά και δένει πολύ καλά την άμυνά του με την επίθεση του. Σίγουρα το κέντρο είναι για μένα κιόλα το βασικό με συνεργάμα. Το κέντρο σου πηγαίνει καλά, νομίζω και η ομάδα θα πηγαίνει καλά. Και φυσικά είναι παίχτες που ξέρουν και την κατηγορία, έχουν παίξει και παραπάνω και νομίζω ότι βοηθάνε πάρα πολύ το φετινό Άρη. Mm-hmm. Φιλαράκια σου έχεις, έχουν μείνει στον Άρη ή έχουν φύγει όλοι? Φιλαράκια μου, έχω ένα πολύ καλό μου φιλαράκι, το Γιάννη το Ματζάρι στον Άρη. Από το δώστε πολλά χαιρετίσματα εκεί πέρα. Σ' ακούει τώρα. Συνήθως μας ακούνε. Στην Παναχαϊκή, αν δεν κάνω λάθος, Καλούδη είναι και ο Γκέσιος. Ναι. Είναι και ο Γκέσιος, ναι, με εμάς δεν αγωνίστηκε. Και ο Γκίνο. Και είναι και ο Δημήτρης ο Γκίνο, ναι, φυσικά. Αυτόν θα λέω, ο οποίος έπαιξε μαζί μας και ήταν πολύ καλός. Μάλιστα. Άρα έχει και κάποια κοινά η Παναχαϊκή. Έχει δύο παίκτες, ναι, δηλαδή, ναι, που έχουν περάσει και από τον Άρη. Και είναι χωρίς ξένους, νομίζω. Και δεν έχει ξένους, ναι, αυτό είναι από τα περίεργα. Νομίζω, ναι, δεν έχει ξένους. Με εμάς τουλάχιστον δεν αγωστήκε κανένας ξένος. Όχι, δεν έχουν, όχι. Δεν έχουν ξένους. Ναι. Μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Φαβορί, βλέπεις το μάτς? Εντάξει, φαβορί νομίζω ο Άρης είναι. Με όποιον και να παίξει, εντάξει, νομίζω μόνο και μόνο το όνομα. Έχω περάσει και από αυτή την ομάδα και γνωρίζω πώς είναι τα πράγματα. Παίζει και μέσα στην έδρα του, το Βικελίδης, με τον κόσμο του. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Θα πρέπει να προσέξει κάτι το Σάββατο ή εξαρτάται αποκλειστικά από τον Άρη και το πώς θα είναι αυτός στο παιχνίδι? Εντάξει, νομίζω ότι εξαρτάται από τον Άρη το παιχνίδι. Άμα φυσικά έχει και τη δύναμη του κόσμου από δίπλα του, τον κόσμο να τον βοηθήσει. Έχει τους ποδοσφαιριστές, νομίζω, που μπορούν να σηκώσουν τα βάρη της ομάδας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή συνέχεια στην ομάδα σου καλά, και καλά, σε σένα προσωπικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.